Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούς στο μικρόφωνο, αλλά όχι μόνοι τους, καθώς για την σύνταξη του Καζαμία, όπως και πέρσι, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας στην συγγραφική ομάδα του Καζαμία και τον έγκριτο Μακ Πάπας από το τηλέφωνο. Βέβαια, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Γεια σου, Μακ. Hello, Costas. Hello, John. How are you? Καλησπέρα, Μακ. Τι κάνεις? I'm doing good, man. How are you guys doing? Καλά, καλά. Η Θοδώρα καλά? Yeah, she's okay. She's okay. She may even make it. Εντάξει, you know, δεν προσέχει όταν βγαίνει, το έχω πει 100.000 φορές, γι' αυτό δεν θέλω να κρυώσει την κουζίνα. Αυτό που δεν πρέπει να κρυώσει με τίποτα είναι ο Τζόνι Διάσου Ταρταλούρος, διότι άμα κρυώσει, φαντάζομαι ότι θα. Μετά θα αρχίσει να ρετάει. Να κελαϊδάει, να κελαϊδάει. Ναι. Ωραία, Μακ. Λοιπόν, Μακ, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Καζαμία 2009. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Καζαμίας 2009 από το Fight Club. Ξεκινάει αμέσως τώρα. Με τον Ιανουάριο. Στην αρχή του χρόνου, οι ομάδες μετράνε τον μεταγραφικό πυρετό τους, πιάνει ο υδράργυρος φωτιά 38-8, 39-9. Το νούμερο βέβαια δεν είναι τυχαίο, καθώς από το μακρινό 1990, οπότε και η pop ερμηνεύτρια Κωνσταντίνα τραγουδούσε ότι θα φύγει με τους φίλους της για Κάιρο, είχε προβλέψει τα μελούμενα, καθώς η αριθμή αυτή σε χιλιάδες ευρώ είναι το maximum που τελικά ξοδεύουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαζί. Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής αντί για τον Τετέι αποκτά τον Ντεντέι Γαϊδαράκο μου Ντεντέι, καθώς και τον συμπατριώτη του Γκανέζου μέσω της Ρόζενμπορκ Σάμι Κουφούρ, δανεικό από τον Άγιαξ στα πλαίσια της ηλικιακής ανανέωσης του ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Παλάσιο και στρέφεται στη λύση του Χόρχε Μπουρουσάγκα, που μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά βαστάνε ακόμα τα κότσια του όπως διαβεβαιώνει και ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Η μεγαλύτερη έκπληξη όμως είναι ότι δεν αποκτάται τελικά κεντρικός αμυντικός, καθώς, όπως λέει σε έκτακτη συνέντευξη τύπου Χένκ Τεν Κάτε, μου σπάχει τα καμπανέλης με όλα αυτά τα ονόματα και τους είπα τελικά ότι δεν θέλω κανέναν. Η Ένωση, με μια κίνηση τελευταία στιγμής, αποκτά τα δικαιώματα του Nothing's Gonna Change My Love For You του Glenn Medeiros, που παρεμπιπτόντως είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα, με σκοπό να συμπληρώσει το Μόνη Ξανά Δεν Θα Σ' Αφήσω και να γίνει το τραγούδι αυτό ο ξενόγλωσσος ύμνος της ομάδας. Στο τέλος του μήνα, ο Αλέξης Κούγιας δηλώνει: Ξέρετε, και εγώ σκόπευα να κάνω μεταγραφή την Κουρνίκοβα στην Πανάχα, αλλά επειδή είμαι γνωστός στην πιάτσα ως μοντελοπνίχτης, είπα να μην προκαλέσω το αίσθημα του λαού της Πάτρας. Πάμε στο Φεβρουάριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, Φεβρουάριος είναι ο έρωτος στον αέρα, είναι το πάθος στην ατμόσφαιρα, είναι η αγάπη στα πλακάκια, είναι το σεξ στο ντουλάπι, είναι το ζουμί στο ποτήρι, είναι. Ο Άγιος Βαλεντίνος ρίχνει τα δέρη του παντού και ξέρει καλά γιατί. Ή αν δεν το ξέρει, δεν το λέει, γιατί τότε μπορεί να βγει κάποιος και να πει: Γιατί κύριε Βαλεντίνο δεν ρίχνει εκεί που λες και ρίχνει αλλού, Βέβαια, σημασία δεν έχει αν ξέρεις που ρίχνεις, αλλά να ξέρεις που ρίχνεις. Δηλαδή, όχι για να ρίχνεις, αλλά για να ρίχνεις. Γιατί όταν παίζεις, δεν παίζεις. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Manchester United τραυματίζεται θανάσιμα από ένα βέλος και πεθαίνει. Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρυνεί, 125 εκατομμύρια κόσμος έρχεται στην κηδεία του και η μετοχή των εταιριών Σβάτσκο, Φλωρεά, Κεραστάσιο και Μπέλχερντ πέφτει ταυτόχρονα 269 μονάδες. Ο Φεβρουάριος μετονομάζεται μετά από προτροπή της FIFA Κριστιάνος και σύμφωνα με το συμφωνητικό που συμφωνούν μετά από πολύ ωραία συμφωνία από την οποία ορίζεται το συμφωνητικό, κατά το μήνα Κριστιάνο ο μισός πληθυσμός της γης καλείται να φοράει ζελέ σε όλο του το σώμα, να περπατάει με τα πόδια ανοιχτά, να φοράει ρούχα που θα έχουν πάνω του το 7, να μιλούν με προτάσεις των 7 λέξεων, να κοιμούνται στη σχήμα 7 και να τρώνε 7 γεύματα την ημέρα εκτός προάριστου. Ο άλλος μισός πληθυσμός καλείται να τους βλέπει, να τους χειροκροτεί και σκουντώντας τον εκάστοτε διπλανό τους να λένε «Ρε τον κερατά, πώς το έκανε αυτό». Το δε προάριστο μετά από συμφωνία με την εταιρεία τροφίμων Στεγίου ονομάζεται Ροναλντίσιμο και είναι ένα αφράτο παντισπάνι με γέμιση σοκολάτα, ζεέ και κλωνοποιημένες τρίχες από τα μαλλιά του Κριστιάνου. Μέσα σε όλη την αναμπουμπούλα ο Ισμαήλ Μπράνκο της ΑΕΚ βρίσκει την ευκαιρία για να διασκεδάσει λίγο τον κόσμο που θρυνεί, πετυχαίνει γκολ και πανηγυρίζει βάζοντας μια μάσκα του Βασίλη Τσιβιλίκα. Ο διαιτητής τον αποβάλλει λέγοντάς του «Έλα το βράδυ, θα είμαι με μια φίλη σου». Δήλωση του μήνα από τον Χρήστο Κωστή. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια μεγάλη απώλεια, αλλά και εμείς όπως και εσείς πρέπει να είμαστε σωστοί, γιατί όπως είπε ο κ. Μπάγεβιτς, αυτά συμβαίνουν. Και φαίνεται αυτό γιατί στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ πίεζε, αλλά δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τους καινούς χώρους και ο Ενσαλίβα είχε πολλές λάθος πάσεις. Όχι πως αυτό σημαίνει ότι ο Ενσαλίβα είναι κακός παίχτης, αλλά να έκανε κάποια λάθη, αλλά φταίει. Συγγνώμη.
Μάλιστα, μάλιστα. Συγκλονιστικός ο Φλεβάρης, έτσι. Ναι, γεμάτος μήνας. Μάρτιος. Η Άνοιξη βρίσκει τους δύο εκπροσώπους μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις να μας κάνουν περήφανους και να συνεχίσουν τον τίμιο αγώνα για την κατάκτηση της Ευρώπης. Οι πράσινοι, χρησιμοποιώντας το κότερο του Νίκου Πατέρα, στο οποίο έγιναν μερικές μετατροπές και έγινε καταδρομικό, με έξτρα γκάτζετ ένα σετ βόμβες βυθού, βυθίζει το κίτρινο υποβρύχιο της Βιγιαρεάλ με άνεση, αποσπώντας ισοπαλία με 5-5 στο Μαδριγάλ και σαρώνοντας την ισπανική ομάδα στο ΑΚΑ με 7-3. Τα 6 από τα 7 γκολ πετυχαίνει στη ρευμάνση της Αθήνας ο Σίλβα Κλέιτον, ο οποίος πάνω στο Τσακίρ Κέφι κλείνει όλο το φρατζέλικο και καλεί τον Τενκάτε και τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη να γιορτάσουν μαζί. Επειδή ο κόουτς άρχισε 15 ολόκληρα λεπτά να πάει στο τραπέζι, τρώει καμπάνα τον Κλέιτον να ρίχνει λουλούδια μόνος του για δύο τραγούδια. Το 7ο γκολ το πετυχαίνει το μεταγραφικό απόκτημα του Ιανουαρίου ο Σόουζα Ροντρίγκο. Και αν σας θυμίζει κάτι το όνομα, αυτό συμβαίνει διότι είναι ο Ροντρίγκο Σόουζα με μουσική και ράστα που κατάφερε για μία ακόμη φορά να ξεγελάσει τον Κώστα Αντωνίου και να έρθει πάλι στην Ελλάδα ως ο μπόμπερ που θα κάνει τα αντίπαλα δίχτυα να στενάξουν. Ο Ολυμπιακός, με αιχμή τον δεντροκυπουρό Αντώνη Νικοπολίδη, ψαλιδίζει τις ελπίδες σε Ντετιέν, κουρεύει γουλή τον Ταυλαρίδη, και αυτός από την τροπή του δεν κατεβαίνει σε κανένα τα δύο παιχνίδια, ενώ κλαδεύει κάθε επιθετικό της γαλλικής ομάδας, όπου αντί να σφυριχτεί πέναλτι, το απονέμεται από πάνω έφημος Μνία και του παραδίδεται το χρυσό ποτιστήρι της πόλης του Πειραιά. Στο τέλος του μήνα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εκφράζει την πρόθεσή του να ανακατευθεί στα διοικητικά του πολυμετοχικού Παναθηναϊκού με τη φράση «Μαρίκα, νομίζω ότι μου πάνε τα πράσινα». Την επόμενη μέρα, ο κορμοράνος του Βοτανικού βρίσκεται σοδομισμένος και κρεμασμένος στη φωλιά του, η Παιανία πλημμυρίζει, οι αδερφοί Γιανακόπουλοι πτωχεύουν, ο κύριος Βοβός μετακομίζει σε τροχόσπιτο και η Motor Oil πουλάει αποκλειστικά γκαζάκια για ελληνικό καφέ. Ήταν τυχερό να συμβεί. Μάλιστα. Εξαιρετικά πράγματα. Ναι. Εξαιρετικά. Και συνεχίζουμε με τον Απρίλιο, κυρίες και κύριοι, στην καρδιά της Άνοιξης, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας στις εφημερίδες φιλοξενούνται δηλώσεις των ξενιτεμένων ποδοσφαιριστών μας για το Πάσχα, γεμάτες νοσταλγία για την πατρίδα. Ενδεικτικά, ο Νίκος Λιμπερόπουλος αναφέρει: «Ναι, μπράβο, άντε τώρα να γεμίσετε τσίκνα τα ρούχα και λύπη τις κοιλιές σας, είπα ανάπτυκτη, και αφήστε με εμένα εδώ με τα μπυράκια και τα ξινολάχανά μου, άντε μην ανοίξω το στόμα μου». Στο ίδιο μήκος κύματος και το όσο λέει ο Αλέξανδρος Τζιόλης από τη Βρέμη. Καλά, εντάξει, με σουτάρατε άπονα, λες και ήμουν ένα σκύλος με τσιμπούρια και θέλετε ευχές από πάνω. Έχω μια ευχή για τον coach. Σου έπεφτα λίγος μολούκι, έτσι. Παίξε τώρα με τον τζουρουκά το σημάω. Φαν τον βάλεις πάνω στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και του πεις να πετύχει με μια μπάλα τη θάλασσα, αμφιβάλλω θα τα καταφέρει. Δεν γυρίζω πίσω, ούτε νεκρός. Στον εξωτερικό χώρο, η είδηση του μήνα που κάνει το γύρο του κόσμου είναι αυτή για τον νέο τραυματισμό του Κριστιάνου Ρονάλντο, αυτή τη φορά στο χέρι. Όταν ο Πορτογάλος στάρ της Manchester United γρονθοκόπησε τον καθρέφτη του, καθώς πίστευε ότι το συμπαθές έπιπλο έδειχνε επίτηδες στο είδωλό του πιο όμορφο από τον ίδιο. Στο τέλος του μήνα, ο Αλέξης Κούγιας δηλώνει: «Το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής πλησιάζει στο τέλος του και απέχουμε 24 βαθμούς από την κορυφή. Το αν όμως η Παναχαϊκή αξίζει να προβιβαστεί στη Β' Εθνική, είναι κάτι που τελικά θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη». Μάλιστα. Και πάμε στο Μάιο, σωστά ναι, το ναι, ναι. Λοιπόν, Μάιο, το Μάιο η ζωή είναι ωραία. Τα πρωταθλήματα τελειώνουν και η Real Madrid τρώγεται για μεταγραφές πριν ξεκινήσει η επίσημη μεταγραφική περίοδος. Ενθουσιασμένοι από το πολύ καλό πείραμα με τους δύο Διαρά στο κέντρο του γηπέδου, το Λασανά και το Μαχαμαντού, αποφασίζει να φτιάξει μια ενδεκάδα που θα στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε παίκτες που το επόμενό τους είναι Διαρά. Έτσι λοιπόν για τη θέση του Ποτιέρο αποκτάται ο Λαχανά Διαρά, δεξί μπακ παίζει ο Πέζο και αλλού Διαρά, αριστερά ο Κατμαντού Διαρά, νέο κέντρο άμυνας απατίζουν οι Μίστερ Μαγκού Διαρά και ο Φοφανά Διαρά, στο κέντρο του υπέρου οι παλαιοί Λασανά και Μαχαμαντού, στις θέσεις των πλαγίων της μεσαίας γραμμής παίζουν οι Λαλαλά Διαρά και Μπαμπά Κακά Διαρά και οι δύο επιθετικές αιχμές για τη νέα Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Μια Ποδάρανά Διαρά και ο Ραούλ, ο οποίος διατηρεί τη θέση του στην ομάδα καθώς το επώνυμο της μάνας του ήταν Διαρά από την αφρικάνικη μεριά της οικογένειας. Οι υπόλοιποι Διαρά τον φωνάζουν χαϊδευτικά σκύλα γιο μπασταρδάκι του ελαίους που παίζει με μέσο ανάθεμά σε ψόφα. Όπως είναι φυσικό, οι αντιδράσεις από τους οπαδούς της Βασίλισσας είναι μεγάλες, με συλλαλητήρια διαμαρτυρίες και έκθεση παέλειας έξω από το Σεντιάγκο Μπερναμπέου. Η διοίκηση της Βασίλισσας, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει και οσμίζοντας τη σκατοθύελα που έρχεται, προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις και αγοράζει τον αλλού Διαρά από την Μπορντό, ενώ προχωρά και στην μετονομασία του υπέρου σε Σαντιάγκο Διαρά Μπερναμπέου. Ο κόσμος ηρεμεί, χαίρεται η φύση όλη. Δήλωση του μήνα από τον Χρήστο Κωστή. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά όπως είπε ο κύριος Μπάγεβιτς, έγιναν πολλά λάθη στο χώρο του κέντρου.
Και ο Γεωργίασος δεν έκανε και το καλύτερο παιχνίδι του. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο Νίκος δεν είναι ένας πολύ καλός παίχτης, κάθε άλλο θα έλεγα. Άλλωστε η καριέρα του μιλάει μόνη της και δεν θα ήθελα εγώ να πω κάτι κακό για αυτήν, ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα. Συγκλονιστικός και ο Μάριος. Πραγματικά, πραγματικά. Ιούνιος. Οι ομάδες ετοιμάζουν ήδη τα μεταγραφικά τους πλάνα και κάνουν τα κουμάντα τους για το καλοκαίρι, την προετοιμασία, τα φιλικά και τις αποδεσμεύσεις. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φέρνει πίσω το Λεντέσμα και το βάζει να φυλάει τα πρόβατα ως λύκος που είναι και όταν το ρωτάνε αν του αρέσει να κάνει Ο Βασίλης Τωροσίδης πωλείται στην Blackburn επιτέλους για 6 εκατομμύρια γεν. Ο Νικοπολίδης ανανεώνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2015 για να μην έχουμε κάθε χρόνο την ίδια ιστορία. Και ο Ρόλ Μπράβο συλλαμβάνεται επειδή έξε κινήνο στον καφέ του Didier Ντομή με προφανή σκοπό να το φαρμακώσει, διότι τη στιγμή που έπιανε το φλιτζάν έπαθε ρήξη αντίχειρα και θα μείνει για 20 μέρες εκτός φυλακής. Στην ειδική πρωταθλήτρια ΑΕΚ πωλείται τελικά ο Μπλάνκο, ο Εντίνιο, ο Τζεμπούρ και ο Παυλής, δώρο Γουστάβο Μαντούκα, και η μεγάλη επιστροφή του Ντέμι Νικολαίδη είναι γεγονός. Ελείψη επιθετικών, ο Ντέμις επιστρέφει ως πρόεδρος παίχτης, ο Γιώργος Κιτής ως οικονομολόγος παίχτης, ο Δημήτρης Μελισανίδης ως Τίγρης παίχτης, ο Νίκος Κωστένογλου ως Εφρέμ παίχτης και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ως άνεργος. Στον ηθικό πολυμεταχικό Παναθηναϊκό, ο Νίκος Πατέρας δηλώνει για τις επικείμενες μεταγραφές. Θα πάρουμε ένα Λάντα Νίβα για την άμυνα και ένα Ντάτσια για την επίθεση, ώστε να μην την ξαναπατήσει όπως την προηγούμενη χρονιά και στα καπάκια φέρνει από τη Σατούρν στη Συγκρού τον αριστεροπόδαρο και δεξιοκέφαλο στόπερ Ιβάν Λάντα Νιβάσκιν και στην επίθεση τον τσέχο στράικερ της Σλάβια Πάργας Ράντοσλαβ Ντατσιάσεβιτς. Στο αεροδρόμιο δεν τους περιμένει ούτε ταξί, αφού απεργούν και αυτοί σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Κώστας Γκότσος αντιδρά δυναμικά και γίνεται μέλος του Ολυμπιακού, ενώ με τον ονομάζει την εφημερίδα Ντέρμπι σε «Θα τρελαθούμε τελείως, ρε». Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης φέρνει να λέει στη σύζυγό του «Μαρίκα, αυτός ο Τζιόλης θα κάνει μεγάλη καριέρα στη Γερμανία. Το νιώθω. Είναι τυχερός σαν και εμένα». Την επόμενη μέρα οι Βέρτερ διώχνουν τον Τζιόλη, η γερμανική αστυνομία τον απελάβνει, η Άντζελα Μέρκελ τον επικηρύσει και ο Παναθηναϊκός τον υποχρεώνει να προπονείται με τον Αντρέα Ναούμι. Μάλιστα. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Έχει πράγμα η χρονιά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε, πάμε στον Ιούλιο. Οι ομάδες είναι στο πικ της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας και την παράσταση κλέβει αυτή του ΠΑΟΚ, το κλου της οποίας είναι το φιλικό ματς Pablo García Hulk Hogan, το οποίο προβάλλεται σε 152 χώρες με τιμόμενο πρόσωπο την οδοντίατρο Χριστίνα Ιωκοβίδου και χορηγούς γνωστούς τραπεζίτες. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι. Για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, ο δευτεραθλητής Παναθηναϊκός κληρώνεται με την Τσέλσι. Αμέσως μετά τη διαδικασία, ο Τάκης Φίσας δηλώνει: «Ποια Τσέλσι? Εγώ ξέρω ότι η πρώην ομάδα μου έχει το μυαλό της μόνο στο αυριανό φιλικό με τη Φλουμινένσε Περαχώρας». Δύο μέρες αργότερα, η διοίκηση της ομάδας εκδίδει ανακοίνωση, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει το εξής: «Δεν ξέρουμε τι λέτε εσείς, αλλά από την πλευρά μας θα θέλαμε να δούμε στα δύο παιχνίδια των προκριματικών που ακολουθούν τον προπονητή μας να εμπιστεύεται κάποια από τα παιδιά που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Μπουτζίκος, ο Παντίδος, ο Σιώτης, ο Καρνέζης και οι υπόλοιποι μπορούν να τον βγάλουν ως προπρόσωπο. Εξάλλου, αν δεν προκριθούμε στους ομίλους βασιζόμενοι στα φυτώρια μας, δεν θα γίνουμε ποτέ μεγάλη ομάδα». Στο τέλος του μήνα, ο Αλέξης Κούγιας δηλώνει: «Δεν με ρωτήσατε, αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω για να μην δημιουργούνται παρερμηνίες. Ποτέ δεν έχω αναφέρει δημοσίως ότι δεν εκτιμώ είτε τον αξιοσέβαστο κύριο Γρηγόρη Βαλιανάτο είτε τον αξιότιμο και ταλαντούχο κύριο Λάκη Λαζόπουλο. Εάν τυχόν πιστεύετε κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι πρόκειται ασφαλώς για παρεξήγηση». Και πάμε στον Αύγουστο. Και πάμε στον Αύγουστο, ναι. Λοιπόν, ο κόσμος συγκλονίζεται, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δηλώνει πως δεν είναι νεκρός και υπογράφει τρίμηνο συμβόλαιο με τη Rushden & Diamonds μέχρι να ξαναβρει τη φόρμα του. Στο τέλος του τριμήνου υπογράφει ξανά στη Manchester United για 6 μήνες, ενώ αμέσως μετά ξαναυπογράφει στην United, λέγοντας όμως: «Η καρδιά μου είναι στη Μαδρίτη και δεν θέλω να μείνω άλλο εδώ. Όλα βρωμάνε, οι γυναίκες είναι μπάζα, οι μπάρες είναι ξεφούσκωτες, οι φανέλες δεν εφαρμόζουν στις ρόγες μου, ο Νέβιλ έχει μεγάλα αυτιά, ο Μανούτσο δεν μ' αρέσει γιατί είναι μαύρος, ο Πάρκ είναι κίτρινος, ο Βίντιτς μου φωνάζει και ο Μπερμπάτοφ μου κλέβει τα ζελέ. Θέλω να φύγω τώρα. Τώρα λέμε, σέβομαι την ομάδα και τους φιλάθλους, αλλά δεν αντέχω πια να παίζω για την Κολομάντσεστερ και να πανηγυρίζουμε ό,τι κάνω αυτά τα μόγκολα στις κερκίδες. Ελπίζω οι φίλαθλοι να με καταλάβουν και η Μάντσεστερ να μην ζητήσει πολλά, για θα γίνεις κακομίας εδώ πέρα. Τόσο καιρό έκατσα δηλαδή, τι άλλο να κάνω? Δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, θέλω και η United να βγει κερδισμένη με τη μεταγραφή μου. Αλλά και να μην βγει στα παλιά μου τα παπούτσα. Τις κατανομίζεις ότι θα κάτσω να σκάσω? Θέλω να φύγω». Η Real ενημερώνει τη United ότι δεν παίρνει παίχτες τέτοιου τύπου πλέον και ο Ρονάλντο δηλώνει: «Ποτέ δεν ήθελα να φύγω από το Manchester. Ο καιρός είναι τριζάτος, τα κλαμπ έχουν τα πιο ωραία κουρίτσα,
που έχω δει και τα πάντα είναι τέλεια. Δηλαδή τι να κάνω εγώ στη Μαδρίτη, να φοράω άσπρα σαν τις νοσοκόμες, σιγά και μην πάω για να ξεσκατήσω τον Μιγιάτοβιτς. Και οι φιλαθλοί τους είναι άσχημοι και κατουριούνται πάνω τους. Πιφ. Ενώ οι δικοί μας είναι τέλειοι και θέλω να τους κάνω έρωτα. Δήλωση του μήνα από τον Χρήστο Κωστή. Κοιτάξτε, στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν έπαιξε πολύ καλά, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο. Άλλωστε, όπως είπε και ο κ. Μπάγεβιτς, τα πάντα πήγαν όπως πήγαν, καθώς η ΑΕΚ δεν είχε το εύκολο γκολ σήμερα. Τόσο ο Τζεμπούρο όσο και ο Μπλάνκο δεν ήταν στη μέρα τους και έχασαν ευκαιρίες που δεν χάνονται. Βέβαια, όλα χάνονται, ποδόσφαιρο είναι, και δεν θέλω να πω κάτι για τον Μπλάνκο και τον Τζεμπούρ. Είναι και οι δύο πολύ καλοί παίκτες και δεν ήθελα να τους κρίνω. Ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Σεπτέμβριο. Νέα μεταγραφική επιτυχία για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Ζήσης Βρίζας φέρνει στην Τούμπα τον Μπόγιαν της Μπαρτσελόνας Λάρνακας για να μαζεύει τα δέσποτα από την περιοχή της Τούμπας. Επιπλέον, με το που πουλάει τον Ματίας Βερόν στη Λάτσιο, παίρνει τόσο τον Ματίας Αλμέιδα για να καλύψει τον Ματίας, όσο και τον Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν για να καλύψει τον Βερόν. Ο δεύτερος, στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο Θοδωρής Αγοράκης της πρωτεύουσας, λέει συγκινημένος: «Σας το είχα πει, μόνο στον ΠΑΟΚ θα έπαιζα αν ερχόμουν Ελλάδα, εδώ περίπου που παίξει ο πατέρας μου». Παραδείγμα να κλείσει το καρέ της επιτυχίας με την απόκτηση του Πατρίκ Βιεϊρά, αλλά τελευταία στιγμή ο σπουδαίος Γάλλος κάνει αποδεχτή την πρόταση Σίντερ και υπογράφει συμβόλαιο ως σοφέρ του Μουρίνιο. Στον Άρη, ο Λάμπρος Κόρδας τελεί ανευθυμία αφού πουλάει τον Ευθύμη Κουλοχέρη στη Χόφενχάιμ και παίρνει στη θέση του τον Χούλιο Ιγκλέσιας, τον εγγονό του διάσημου τραγουδιστή, αφενός για να πάρουμε και κανένα Λάτιν στην ομάδα και απ' την άλλη για να του φτιάχνει τη διάθεση όποτε βλέπει τα μούτρα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς στην εφημερίδα. Στον Ηρακλή, τέλος, ο Αντώνης Ρέμος επικαλείται φόρτο εργασίας και παρετείται και πρόεδρος της ομάδας αναλαμβάνει Ζέντα Μακρυπούλια με αντιπρόεδρο του Ζουμπουλία, τεχνητό διευθυντή την Ντάλια και σκάουτερ τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ένα πράγμα σας λέω φέτος και να με ακούσετε καλά. Δεν θα σωθούμε στο παραπέντε, λέει σχετικά. Στο τέλος του μήνα, ο επίτιμος θεάται στη σουίτα του Σοκράτη Κόκαλη στο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδιακό. Το επόμενο πρωί γίνεται γενικό blackout στον Πειραιά. Ο Μπελούτσι αποφασίζει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να γίνει πάστορας. Ο Τσίλδρες πάει μέχρι το περίπτερο και δεν ξαναγυρίζει ποτέ. Τέσσερα καράβια βυθίζονται στο λιμάνι χωρίς ευτυχώς να θερινήσουμε θύματα. Και το γήπεδο Καρεσκάκη κλείνει μέχρι νεοτέρας διότι ανακαλύφθηκαν από κάτω οστά από μαμούθ και κιούπια από το 500 π.Χ. ανεκτήμητης αξίας. Ο επίτιμος δήλωσε σχετικά: «Εγώ δεν φταίω. Απλά είχα φυλάξει κάτι κιούπια με φασολάδα ανάλαβη διότι ήμουν τυχερός και έτρωγα τρία συσίτια την ημέρα». Μάλιστα. Δείτε, εντυπωσιακά πράγματα. Ναι, γίνονται χαμός, χαμός. Λοιπόν, πάμε στον Οκτώβριο. Ενώ οι γκρίνιες για τις διαιτησίες συνεχίζονται αμύωτες, θράψη κάνει στους κινηματογράφους όλης της χώρας το comeback του Γιάννη Δαλιανίδη με την ταινία «Ρόκα, Τσάντα και Κοπάνα», η οποία περιγράφει τη ζωή ενός ποδοσφαιριστή, του 25χρονου Στάθη, ο οποίος έχει την ατυχία, χωρίς να το θέλει, να ρίχνει στο έδαφος όποιον περνάει δίπλα του στο γήπεδο και να τιμωρείται γι' αυτό με κάρτες και πέναλτι εναντίον του. Την πρεμιέρα της ταινίας παρακολουθούν μεταξύ άλλων πολλοί άσοι της Super League, οι οποίοι βγαίνοντας από την αίθουσα μιλάνε στις κάμερες. Ντουντού σε αρένσε. Συγκινήθηκα ιδιαίτερα με το δράμα του Στάθη. Τον καταλαβαίνω πολύ καλά. Νίκος Γεωργίας. Δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι στη θέση του. Γιώργος Καραγκούνης. Ναι, ήταν πέναλτι. Ντάνιελ Μαϊστόροβιτς. Δεν τα πολύ καταλαβαίνω εγώ αυτά. Ποδόσφαιρο παίζουμε. Τι είμαστε, τίποτα αντιντίδες. Τέλος πάντων, για ταινία επιστημονικής φαντασίας καλή ήταν. Στέλιος Γιαννακόπουλος. Κάτι μου θύμισε η ταινία, αλλά δεν θυμάμαι τι. Ραούλ Μπράβο. Δεν μπορώ να σας μιλήσω τώρα γιατί έπαθα ρήξη χιαστών στο κηλικείο την ώρα που άνοιγα το μπουκάλι με το νερό. Στο τέλος του μήνα, ο Αλέξης Κούγιας δηλώνει: «Είναι πολύ εύκολο να κάνεις κριτική εκ του ασφαλούς. Ένας άνθρωπος που είναι 30 χρόνια στο επάγγελμα, που όπως λένε οι συνάδελφοί του είναι ένα γλυκό άτομο, γιατί κάποιοι βιάστηκαν να τον παρουσιάσουν σαν Ράμπο επειδή πυροβόλησε κάποιον». Λοιπόν, όχι. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν είναι Ράμπο. Είναι ο Ρόκι. Και πάμε στο Νοέμβριο. Ναι. Okay, that's great. Ποιος να το έλεγε ότι θα έφτανε ο Νοέμβριος και μετά θα ερχόταν ο Δεκέμβριος. Ποιος να το έλεγε. Εγώ πάντως όχι. Η ΑΕΚ γυρίζει οριστικά σελίδα καθώς το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών περνάει στα χέρια του πρώην παίκτη της Κρίστοφερ Ρε, ο οποίος είναι πλέον βαθύ πλουτός αφού η μουσική του καριέρα είναι ιδιαίτερα επιτυχής. Ο ίδιος δεν διστάζει να βάλει άμεσα το χέρι στην τσέπη, φέροντας στην ΑΕΚ τους Lee Dixon, Nigel Winterburn και Ian Wright, οι οποίοι στρώνονται στην δουλειά και φέρουν στην ΑΕΚ τον David Seaman, τον Annie Linnigan και τον Martin Keown. Αυτοί με τη σειρά τους δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την προοπτική να ξαναπαίξουν ποδόσφαιρο και ειδικά σε μια τόσο όμορφη χώρα όπως η Ελλάδα και σπέβδουν να ανακοινώσουν ότι η νέα έδρα της ΑΕΚ είναι το Φαλιράκι της Ρόδου. Εκεί, ανάμεσα σε αναρρύθμιτες pubs και fish and chips, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς χτίζει τη νέα ΑΕΚ. Η μη προετοιμασία μέσα στο κατεχείμενο ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο φαγοπότη στην pub που έχει ανοίξει στην περιοχή ο Τζον Χάρτσεν,
όπου ο Παναγιώτης Λαγός, μεθυσμένος από την χαρά της νέας εποχής, βγαίνει νικητής σε wet t-shirt contest και γίνεται το νέο πρόσωπο της εταιρείας ισορούχων Σλόγγι. Δήλωση του μήνα από το Χρήστο Κωστή. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική για την ΑΕΚ αυτή η εξέλιξη. Άλλωστε, όπως είπε ο κ. Μπάγεβιτς, το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν πίεσε στον χώρο του κέντρου και γι' αυτό, γιατί ειδικά ο Παντελής ο Καφές δεν βρήκε ρυθμό και έτσι δεν μπορούσε να περάσει τις πάσες που όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να περάσει. Άλλωστε, ο Παντελής είναι διεθνής, με περάσματα από Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, άρα ξέρει πώς να τα αποκριθεί σε ανταγωνισμό υψηλού επίπεδου. Επιπλέον, ποιος είμαι εγώ να μιλήσω για τον Παντελή, ποιος είμαι εγώ να μιλήσω για τον οποιοδήποτε. Εγώ τον καφέ μου έπινα και μ' αρπάξανε κάτι φουσκωτή και με φαίνα στην ΕΡΤ. Όχι πως είναι κακοί άνθρωποι, αλλά θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Τα μαλλιά μου θέλω να φτιάχνω και όλα τα υπόλοιπα σ' έρθουν όπως έρθουν. Άλλωστε, όπως είπε ο κ. Μπάγεβιτς, στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν ασταθής στην αμυντική τη λειτουργία και έτσι ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο αυτό που είδαμε. Αλλά όπως και να έχει, ζητάω συγγνώμη. Μάλιστα. Λοιπόν, Δεκέμβριος, τελευταίος μήνας του χρόνου. Το τέλος του πρώτου γύρου βρίσκει στην κορυφή της βαθμολογίας τη Λάρισα, η οποία με μπροστάρει τον Ροζέ Μιλά και τον Τέντι Σέριγχαμ, τους οποίους έφερε ο Κώστας Πιλαδάκης για να δώσει λίγη εμπειρία στην ΑΕΛ, κάνει παπάδες. Από κοντά ο Λεβαδιακός με κορυφαίο παίχτη τον Μοντόγια, όχι τον Μπούστος, αλλά τον Χουάν Πάμπλο, που αφού είδε και απόειδε ότι δεν το χωράει ούτε το αυτοκίνητο ούτε ο τόπος, αποφάσισε ότι θέλει λίγη άπλα στη ζωή του και ότι ο κάμπος πληρεί τις μεγάλες του προδιαγραφές. Στην τρίτη θέση βρίσκουμε τον Όφη, ο οποίος κάνει την υπέρβαση στηριζόμενος στα στιβάρα χέρια του Μάριο Γκαλίνοβιτς, την αμυντική προσήλωση Αριέγη, του Μελίση, του Σπυρόπουλου και του Νίλσον, τον έλεγχο του κέντρου που του δίνουν ο Μάτος με το Σιμάο, τη δημιουργικότητα του Κλέιτον, του Νίνη και του Ήμασης και την εκτελεστική δυνατότητα του Μάτζιου. Ο Φανούρης Βατσινάς δηλώνει στο Crete TV πως όποιος υπονοήσει ξανά στενές σχέσεις μεταξύ Παναθηναϊκού και Όφη θα του κάνει μήνυση και ότι ζηλεύουν την αυτονομία της ομάδας από τα συμφέροντα της Αθήνας. Μην με βλέπετε που γελάω όταν το λέω, απ' τη χαρά μου είναι που είμαστε ψηλά στη βαθμολογία, συμπληρώνει. Ο επίτιμος δηλώνει για τη σπουδαία απορία της κριτικής ομάδας. Είμαι περήφανος που μια ομάδα της Κρήτης πάει τόσο καλά. Αν είναι λιγάκι τυχαίοι, μπορεί να πάρει μέχρι και το πρωτάθλημα. Την ίδια μέρα, 12 παίκτες της ομάδας βγαίνουν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ, 4 συλλαμβάνονται στα Ζωνιανά, 2 για οδήγηση υπό την επίρρεια της Σικουδιάς και 5 για συμμετοχή σε παράνομο κύκλωμα στοιχήματος. Παράλληλα, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης υποχρεώνει την Κρήτη να πληρώσει αποζημίωση σε όλους τους συγγενείς των Ναζί που σκοτώθηκαν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι οι Κρητικοί δεν είχαν ούτε άδεια προκατοχής ούτε προχρησίας. Συμβαίνουν αυτά, ξέρεις πώς είναι τώρα αυτά. Μια χρονιά, δεν ξέρω, γεμάτη γεγονότα. Τι λες και εσύ, Μακ? Επεισοδιακή, you know, it's full of stuff that's happening, you know. Απλώς το λέμε αυτό ουσιαστικά χωρίς καμία επιφύλαξη, διότι είναι γνωστό, αυτό είναι 8ος. Έτσι, συναπτός Καζαμίας. Είναι όγδοος, πώς περνάει τα χρόνια. Ναι. Της εκπομπής τούτης. Και η επιτυχία του αγγίζει το απόλυτο, έτσι, ως γνωστόν. Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να έχει πέσει έστω και κάτι έξω. Και εγώ αυτό θυμάμαι. Και πραγματικά αυτή είναι η νεκρανάσταση του Κριστιάνου Ρονάλντο. Δηλαδή είναι από τα πράγματα ξεσουσικά να σηκώνει την τρίχα πραγματικά. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς για να το αμφισβητήσουμε, έτσι. Και όπως και ο Χρήστος Κωστής, ζητάμε συγγνώμη, έτσι. Καλά, προφανώς και ζητάμε. Συζητάμε. Από όλους όσους πικράναμε. Ναι, γιατί δεν είναι. Και ο Χρήστος που έχουμε μιλήσει με Χρήστο, you know, I've talked to the guy a whole heap of times, είναι παιδί πολύ ήρεμο και τέτοια και δεν. Να. Ενώ άλλοι, και αυτός όμως δεν. Ναι. Κατάλαβα, Μακ, τι λες. Ναι. Για μένα πάντα, έτσι δεν. Ναι, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Για σένα ούτως ή άλλως δεν υπάρχει άλλη. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλη περίπτωση για να γίνει. Καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να πω. Ναι, και εγώ αυτό που λέω είναι αυτό, ότι. Με τον ίδιο τρόπο εννοείς, ναι, πάνω κάτω. Όπως έγινε και την άλλη φορά. Ακριβώς το ίδιο με. Ήκησουν και εσύ εκεί, επειδή μου. Ούτως ως ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα, με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται. Exactly, man. Ξέρεις πώς είναι αυτό. Yeah. Άρα έτσι και ο Χρήστος και ο. Και ο κάθε Χρήστος. Να. Και αυτός καλό παιδί είναι, έτσι δεν είναι. Ναι, και έχει ζητήσει και συγγνώμη. Και εμείς είμαστε καλά παιδιά όμως, έτσι δεν είναι. Ναι, είμαστε καλά παιδιά εμείς οι τρεις. Ναι, είμαστε καλά παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μάξ, ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου να ευχηθούμε. Thank you guys, να είμαστε καλά. Περαστικά να στο δώρα. Και να. Ναι, περαστικά στο δώρα να πεις. Να μην έχω πεθάνει, ας πούμε, να έχω πάθει καμιά έντονα. Ναι, Μάξ, τώρα, Μάξ, τώρα. Το που δεν ξέρεις ποτέ τι είναι, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Είμαστε και αύριο. Είμαστε και αύριο. Α, είμαστε και αύριο. Είμαστε και αύριο. Εντάξει, και θα είμαστε και περιμένουμε και με email το κομμάτι σου του Καζαμέ για να το ανεβάσουμε στο site για να μείνει εκεί παρασχέμπρε. Okay, dudes. Okay, take it easy και καλό Σαββατοκύριακο. We love you. Remember, Alamo, and God bless you. God bless you, man. Thanks a lot. Bye-bye. Λοιπόν, αυτά με τον Καζαμέα, κυρίες και κύριοι, 2009.
τον 8ο συναπτό Καζαμία. Έχω ακούγεται από τούτη εδώ την εκπομπή. Τα ποσοστά επιτυχία παλιοί ακροατέ τα ξέρετε. Οι νέοι θα τα καταλάβετε με το τέλο αυτού του χρόνου. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Όποιο έχει τα αυτιά του ανοιχτά και το μυαλό του συγκεντρωμένο και προσιλωμένο, θα είναι τυχερός.